Ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε χθες ένα κύκλο επισκέψεων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ξεκίνησε, όπως ξέρετε, με την ιδιαίτερα σημαντική, για λόγους συμβολικούς και ουσιαστικούς, επίσκεψή του στην Κύπρο. Εν συνεχεία, επισκέφθηκε το Παρίσι, το Βερολίνο και τη Χάγη. Όλες οι συναντήσεις έγιναν σε εξαιρετικό κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Διαπιστώθηκε συναντήληψη σε μείζονο σημασία ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τις αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία αλλά και την κλιματική αλλαγή. Προκλήσεις που απαιτούν την προώθηση αναπτυξιακών δράσεων και ενός νέου παραγωγικού μοντέλου πράσινης οικονομίας που δίνει έμφαση, μεταξύ άλλων, στις ανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ηλεκτροκίνηση. Διαπιστώθηκε επίσης προσέγγιση στην ανάγκη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, ιδίως μεταξύ των χωρών της ζώνης Σέγγεν. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο βασικές αρχές που διέπουν τις προτεραιότητες γύρω από το μεταναστευτικό είναι αυτές της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Η πρώτη αρχή, η αλληλεγγύη, αφορά τον δίκαιο καταμερισμό όσων δικαιούνται άσυλο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή της υπευθυνότητας αφορά τη φύλαξη των θαλασσίων και εν γέννη των ευρωπαϊκών συνόρων από τα κράτη-μέλη της με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών αρχών. Αλλά και την ανάγκη καταπολέμησης των κυκλωμάτων διακινητών από τις χώρες εισόδου. Ιδίως για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, επισημάνθηκε η ανάγκη η Ελλάδα να ενισχύσει τις επιστροφές και η Τουρκία να συγκρατήσει τις μεταναστευτικές προσφυγικές ροές, ελέγχοντας τα δίκτυα των διακινητών. Με τις επισκέψεις του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο Πρωθυπουργός αλλάζει το αφήγημα για την Ελλάδα. Στέλνει το μήνυμα ότι η χώρα μας ξεπερνά οριστικά την κρίση και ότι περνάμε από τη διπλωματία της επετείας στη διπλωματία της αξιοπιστίας. Σε όλες τις συναντήσεις του, τόνισε ότι η προτεραιότητα της νέας ελληνικής κυβέρνησης είναι η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που τελικά αυξάνουν τις επενδύσεις, φέρνουν δουλειές και υψηλότερη ανάπτυξη στη χώρα, κάνοντας τη ζωή όλων των Ελλήνων καλύτερη. Αναφορικά τώρα με τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Όπως ξέρετε, έχει τεθεί σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου η νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Η νέα ρύθμιση βελτιώνει και διευρύνει την προϊσχύουσα, καθώς η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, το επιτόκιο μειώνεται από το 5% στο 3%, δίνεται η δυνατότητα ένταξη στη ρύθμιση όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή με χρέη 1 εκατομμύριο ευρώ, δίνεται η δυνατότητα σε περίπου 1.100.000 πολίτες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατασχέσεων και μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης να απαλλαγούν από το βραχνά αυτό, καθώς τα μέτρα αυτά αναστέλλονται για όσους εντάσσονται και τηρούν τη ρύθμιση. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στην εβδομάδα για όσους θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για επαγωγή στη ρύθμιση. Για τους περίπου 200.000 συμπολίτες μας που βρίσκονται ήδη στην προηγούμενη ρύθμιση, η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση καλεί όλους τους φορολογουμένους που βρέθηκαν σε αδυναμία να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους, να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τα βάρη του χθες και να κοιτάξουν με αισιοδοξία το αύριο. Εν συνεχεία, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη για την εγκαίνια της 84ης ΔΕΘ. Το πρωί του Σαββάτου θα επισκεφτεί περίπτερα στον εκθεσιακό χώρο. Το βράδυ θα παραστεί στην τελετή εγγενείων της ΔΕΘ σε 7.30 και εν συνεχεία θα εκφωνεί στην καθιερωμένη ομιλία προς τους παραγωγικούς φορείς. Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Ο Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το σχέδιό του για την επίτευξη ανάπτυξης για όλους. Θα περιγράψει το αναπτυξιακό πλαίσιο που χτίζουμε και τα ωφέλη που θα φέρει για όλους τους Έλληνες. Στόχος είναι η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη που θα αυξάνει τον παραγόμενο πλούτο, σε συνδυασμό με πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή του. Επιδιώκουμε την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας.